πολύ σύντομα. Ήθελα να πω ότι η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων στηρίζει το δίκαιο αγώνα των απεργών πείνας. Τον αγώνα που κάνουν, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, για όλους τους κρατούμενους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν, όπως και ο νόμος ορίζει, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διότι ο νόμος προβλέπει πολύ συγκεκριμένα ότι το μοναδικό δικαίωμα το οποίο δεν έχουν οι κρατούμενοι είναι αυτό στην ελευθερία. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποχρέωση της πολιτείας να τους τα παρέχουν. Τώρα, να πούμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση έχουν την απόλυτη ευθύνη για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα όλων των απεργών πείνας. Νομίζω ότι τελείως εκδικητικά ο εισαγγελέας της φυλακής και το Συμβούλιο δεν δίνουν άδεια στο συγκεκριμένο κρατούμενο, αλλά και όπως πολύ σωστά υπόθηκε και για το ΙΕΚ της φυλακής, τους αρνήθηκαν ακόμα και αυτό το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στη φύτηση εκεί. Νομίζω ότι είναι τα προεόρτια των φυλακών τύπου ΓΑΜΑ, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί, ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει, αλλά χτες είχαμε τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος που φτιάχνει αυτή την υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης της ελληνικής αστυνομίας για τις φυλακές τύπου ΓΑΜΑ. Εκεί πέρα και με βάση τον νόμο δεν θα έχουν δικαιώματα οι κρατούμενοι ούτε για εκπαιδευτικές άδειες, αλλά ούτε και για τακτικές. Και νομίζω ότι ο αγώνας που γίνεται αυτή τη στιγμή κοιτάει και προς τα εκεί, γιατί έχουμε πολλούς αγώνες μπροστά μας. Αυτό. Ευχαριστώ. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος θέλει να μιλάει, παρακαλώ να έρθετε στο κέντρο για να ακούγεται. Άρα, να ετοιμάζεστε. Εκείνο που θα ήθελα να μεταφέρω είναι η θέση την οποία πήραμε χθες από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αρμόδια επιτροπή για τα θέματα δικαιοσύνης της Βουλής, αλλά και ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπου πραγματοποιήσαμε διάδρομα. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει διλήμματα σε ζητήματα τα οποία άρτονται του πυρήνα του κράτους δικαίου και της αξιοπιστίας του πολιτεύματος ως δημοκρατίας. Και υπ' αυτήν την έννοια είναι ανεπίτρεπτο να περνάει έστω και ένα λεπτό κατά το οποίο δοκιμάζεται και διακυβεύεται μια ανθρώπινη ζωή, η ζωή ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος με αξιοπρέπεια και ακεραιότητα διεκδικεί αυτό που ο νόμος τον αφορίζει, το δικαίωμα να σπουδάσει. Αυτό το οποίο η πολιτεία του αναγνώρισε και για το οποίο τον επιβράβευσε, διεκδικώντας η ίδια η πολιτεία εύσημα. Έγινε τελετή βράβευσης στον Νίκο Ρωμανό. Ο ίδιος είχε την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα να πει «Δεν παραλαμβάνω το βραβείο για αυτή την εκπαιδευτική επιτυχία». Αυτό δεν δίνει το δικαίωμα όμως ούτε στο κράτος, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στα κρατικά όργανα να του αρνούνται την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο, στο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο πέτυχε. Θα ήθελα να πω και κάτι παραπάνω όμως. Εδώ δοκιμάζονται τα άκρα όρια της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού των λειτουργών και των συλλειτουργών του πολιτεύματος. Το να τίθεται σε διακύβευση το ύψιστο αγαθό, η ανθρώπινη ζωή, στο βωμό της αυτοεπιβεβαίωσης ενός κρατικού τσαμπουκά, είναι η πλήρης διάψευση και η απόλυτη αποτυχία όλων των θεσμικών διακηρύξεων. Το να αγωνιά η οικογένεια του Νίκου του Ρωμανού για την επιβίωσή του, και μιλώ για τον Νίκο γιατί είναι στο πιο κρίσιμο σημείο από άποψη διάρκειας της απεργίας πείνας. Προφανώς την ίδια θέση σιγά σιγά εισέρχονται και οι άλλοι άνθρωποι που από αλληλεγγύη και συμπαράσταση έχουν και αυτοί μπει στη διαδικασία της απεργίας πείνας. Το να τίθεται λοιπόν σε τέτοια δοκιμασία η ανθρώπινη ύπαρξη, οι οικογενειακοί δεσμοί, για να επιβεβαιωθεί η κυριαρχία μιας κυβέρνησης ή ενός κράτους πάνω σε έναν άνθρωπο του οποίου έχει την ευθύνη γιατί είναι κρατούμενος, τελικά αποτελεί καταράκωση
της ίδιας της κρατικής λειτουργίας. Εμείς από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, το λέω και ως υπεύθυνη για την κοινοβουλευτική ομάδα σε θέματα δικαιοσύνης, διαφάνειας και δικαιωμάτων, το λέω και για λογαριασμό των αρμοδίων επιτροπών και τμήματων του κόμματος, απαιτούμε να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα, να δοθεί άμεσα άδεια στον άνθρωπο αυτό και να πάψει αυτός ο κυβερνητικός τσαμπουκάς που μόνο να δυναμητήσει με τρόπο αποσταθεροποιητικό τις εξελίξεις μπορεί. Σας ευχαριστώ.